Στην ανάγκη εκτελεσματικών έργων κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού αναμένεται να επικεντρωθεί η μερίδα που διοργανώνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλίας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο του Διοικητηρίου, όπως ανέφερε χθες ο Δινομάρχης Ευάγγελος Μπαλκάμος. Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ο 79χρονος από τον πύργο Ηλίας, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από κμαξοστοιχεία του ΟΣΕ, ωστόσο κατάφερε να γλιτώσει με ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του πύργου. Το ατύχημα σημειώθηκε χθες στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι στη διάβαση του ΟΣΕ που βρίσκεται στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λαστεϊκών Αγίου Ιωάννη Πύργου. Ο 79χρονος οδηγός με το γιοταχή αυτοκίνητό του είχε κατεύθυνση από τα Λαστέικα προς Άγιο Ιωάννη. Από το σημείο ερχόταν εκείνη τη στιγμή αμαξοστοιχεία 21 του ΟΣΕ που εκτελούσε δρομολόγιο πύργος Πάτρα Κιάτο και παρέσυρε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 79χρονος. Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο βγήκε εκτός της σιτηροτροχιάς και αναποδογύρισε. Περίοικοι που άκουσαν τον ισχυρό θόρυβο που προκλήθηκε από τη σύγκρουση αμαξοστοιχείας και οχήματος έτρεξαν να προσφέρουν βοήθεια και έβγαλαν αιμόφυρτο τον 79χρονο από το αυτοκίνητο, ενώ η αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο μακριά από τη διάβαση. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο του πύργου, ενώ έρευνα διενεργεί το τμήμα τροχέας πύργου. Τραγικό τέλος είχε χθες ένας επίδοξος ληστής στο Κιάτο. Πρόκειται για έναν 24χρονο, ο οποίος χθες το βράδυ έχασε τη ζωή του την ώρα που επιχειρούσε να διαρρήξει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας αλουμινίου στην θέση Αρκούδα στο Κιάτο. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο 24χρονος μπήκε στο προάβλιο του εργοστασίου όταν αυτό δεν βρισκόταν σε λειτουργία. Αρχικά διέριξε παρακείμενη αποθήκη και στη συνέχεια σπάζοντας τον ιαλοπίνακα της κεντρικής εισόδου του εργοστασίου προσπάθησε να μπει μέσα από ένα μικρό μεσοδιάστημα σιδερένιων κυκλοβημάτων. Όμως για κακή του τύχη το σώμα του εγκλωβίστηκε ανάμεσα στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα ο 24χρονος να χάσει τη ζωή του πιθανόν από ασφυξία σύμφωνα με μακροσκοπική εξέταση που ενήργησε ο ιατροδικαστής. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κιάτου. Έναν ενδιαφέρον αφιέρωμα στην επέτειο της ηρωικής εξέργειας των φοιτητών στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973 θα παρουσιαστεί την 3η 17 Νοεμβρίου στη 1 το μεσημέρι από την ραδιοφωνική εκπομπή του ΤΕΙ του Μεσολογίου Τεχνολογία και Εκπαίδευση από τη συχνότητα 92 FM και στην ιστοσελίδα www.mesradio92.gr του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Πόλης του Μεσολογίου. Στην εκπομπή θα ακουστούν οι συνεντεύξεις του καθηγητή του βήματος δεξιό Δημήτρη Καπογιάννη και του συγγραφέα δημοσιογράφου Δημήτρη Παπαχρήστου, εκφωνητή του παράνομου ραδιοφωνικού σταθμού των φοιτητών. Ο καθηγητής του τμήματος λογιστικής Άρης Μιλιώνης θα διαβάσει κείμενα που αναφέρονται σε δραματικές στιγμές της εξέργειας του 1973, ενώ θα ακουστούν και τραγούδια που αποτέλεσαν ορόσημο για τους φοιτητικούς και λαϊκούς αγώνες της πατρίδας μας. Το puzzle του Καποδίστρια 2 καλείται να συνθέσει του Υπουργείου Εσωτερικών και ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Ραγκούσης με την επιστημονική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί να δουλεύει πυρετωδώς με σκοπό την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης τον Ιανουάριο. Παράλληλα, σημαντικό σταθμό στην πορεία της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης θα αποτελέσει το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που θα λάβει χώρα στις 18 με 20 Ιανουαρίου. Την ίδια ώρα, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ετωλοκαρνανίας αναμένεται να ξεκινήσει τη δική της εσωτερική διαβούλευση, βασισμένη και στη μελέτη που πραγματοποίησε με αντικείμενο το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των ΟΤΑ του νομού. Ωστόσο, την καυτή πατάτα της κατάρτισης του νέου χάρτη, ΤΕΔΚ θα αποφύγει να την κρατήσει στα χέρια της. Εξάλλου, η ηγεσία της τοπικής ΤΕΔΚ στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα, έχοντας πλέον αποβάλει τις ανησυχίες της για την πορεία των οικονομικών των ΟΤΑ, ανησυχίες που πέρυσι έθετε μετά επιτάσεως, ενώ ο πρόεδρος της και δήμαρχος Αμφιλοχίας Απόστολος Κιμήσης είναι πλέον επικεφαλής της κυβερνητικής παράταξης στην ΚΕΔΚΕ. Πάνω στο τραπέζι αναμένεται και η πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αν και οι περισσότεροι έσπευσαν πέρυσι να την υποβαθμίσουν, εντούτοις εξακολουθεί να θεωρείται βάση για τη διαβούλευση. Κεντρικό ρόλο πάντως στη νέα κατανομή των Δήμων διαδραματίζει η περίπτωση του Αγρινίου. Σύμφωνα με την πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικών Αυτοδιοίκησεων, ο διευρυμένος Δήμος Αγρινίου θα περιλαμβάνει τους σημερινούς Δήμους Αγρινίου, Νεάπολη, Στράτου, Παραβόλας, Θεστιαίων, Πανετολικού και Παρακαμπυλίων. Σενάριο που θεωρείται πιθανό αλλά και όχι πλέον επικρατέστερο, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες συγκλίνουν πως τελικά θα περιλαμβάνει έναν με δύο Δήμους λιγότερους. Ενδεικτικό πάντως των μεγεθών του προτινόμενου Δήμου είναι πως η δημιουργία θα συγκέντρωνε το 38,34% του πληθυσμού, 82.087 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, της Ετωλοκαρνανίας, έχοντας 49 δημοτικά διαμερίσματα που διαθέτουν 136 οικισμούς. Εύλογες λοιπόν είναι επιφυλάξεις για το πώς μπορεί να διοικηθεί αποτελεσματικά ένας τέτοιος Δήμος, αν και οι πολίτες αυτών των Δήμων έχουν εκ των πραγμάτων σημείο αναφορά στο Αγρίνιο, που σημειωτέων παρουσιάζει αύξηση πληθυσμού αντίθετα με την εικόνα που παρουσιάζεται στους υπόλοιπους ΟΤΑ της Ετωλοκαρνανίας.
Στις 7 το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μια υπάλληλος του ΙΚΑΓΙΟ Αλεξίου στην Πάτρα προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της στο πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα στην υπηρεσία της. Όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο, δύο αλλοδαποί που, όπως κατάγγειλε η ίδια, ήταν μάλλον Αφγανοί μετανάστες, επιτέθηκαν, την χτύπησαν και προσπάθησαν να τη βιάσουν. Για καλή της τύχη όμως, εκείνη την ώρα έφτασε στο πάρκινγκ ένας συνάδελφός της, ο οποίος είδε τη σκηνή και άρχισε να κορνάρει και να μαρσάρει με το αυτοκίνητό του για να τους τρομάξει. Οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή, σοκαρισμένη η κοπέλα αλλά και οι υπόλοιποι υπάλληλοι κάνουν λόγο για αύξηση του αριθμού των μεταναστών στην περιοχή και για έλλειψη αστυνόμευσης. Στα χέρια πιάστηκαν την Παρασκευή στο νοσοκομείο του Ρίου ένας γιατρός και οι συγγενείς ενός ασθενούς. Στο νοσοκομείο επικρατούσε πανικός λόγω της πληθώρας των ασθενών και της έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Η υγεία ενός 58χρονου ασθενούς επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα οι συγγενείς του να αναζητήσουν ευναγωνίως ένα γιατρό. Όταν βρήκαν κάποιον, μπήκαν μπροστά του και του ζήτησαν βοήθεια. Η απάντηση όμως που πήραν τους έκανε να χάσουν τον έλεγχο. Έτσι κι αλλιώς δεν τη βγάζει, είπε ο γιατρός και οι συγγενείς του ασθενούς έξαλλοι του επιτέθηκαν και τον χαστούκησαν. Γιατροί και νοσηλευτές που άκουσαν τη φασαρία πετάχτηκαν έξω από τους θαλάμους και έκπληκτοι είδαν το σκηνικό. Με την παρέμβασή τους, ο γιατρός απομακρύνθηκε από τα χέρια των συγγενών. Λίγο αργότερα, και ενώ αυτός βρισκόταν στο θάλαμο του ασθενούς, οι συγγενείς μετανιωμένοι του ζήτησαν συγγνώμη και υποσχέθηκαν να μην δοθεί συνέχεια στο περιστατικό.